συναδέλφισες και συνάδελφοι, εκ μέρους των εργαζομένων απεργών του εργοστασίου της Αφή Βλάχου, βρισκόμαστε εδώ σήμερα αντιπροσωπεία για να τιμήσουμε και εμείς τη Σωτηρία Βασιλακοπούλου, που πριν 39 χρόνια άφησε την τελευταία της πνοή εδώ σε αυτό το μέρος, στην πύλη του εργοστασίου της ΕΤΜΑ. 39 χρόνια μετά τη δολοφονία της, η μνήμη της είναι ακόμα ζωντανή και μας θυμίζει με τον πιο βάρβαρο τρόπο ότι η αστική δημοκρατία τελειώνει εκεί που αρχίζει η δικτατορία των μονοπωλίων, στις πύλες των εργοστασίων. Εκεί η εργοδοσία δεν διστάζει να αφαιρέσει και ανθρώπινες ζωές, να δολοφονήσει εργάτες, αρκεί να μην φτάσει η ανακοίνωση της πρωτοπορίας εργατικής τάξης όπως αυτή που μοίραζε η μικρή τότε Σωτηρία. Και τότε η οργάνωση των εργατών ανατρέψει τους εκμεταλλευτές της. Συνάδελφοι, η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη της συντρόφισσας Σωτηρίας είναι η συνέχιση του αγώνα για να έρθουν καλύτερες μέρες για μας και τα παιδιά μας. Ένας τέτοιος αγώνας είναι και αυτός που δίνουμε εδώ και 10 μέρες οι εργαζόμενοι στην Αφή Βλάχου, που διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά και να γυρίσει πίσω το μέλος της Ασιακής Επιτροπής του Συνδικάτου και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής. Ο αγώνας αυτός που παίρνει ηρωικά χαρακτηριστικά είναι αγώνας όλων των εργαζομένων. Είναι αγώνας για την υπεράσπιση της συγκαλιστικής δράσης. Άλλωστε, μπροστά μας για τέταρτη φορά αύριο βρίσκουμε τα δικαστήρια, τους νόμους που και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και η σημερινή συνέχισαν ενάντια στις απεργίες και στην προσπάθεια των εργατών να παλέψουν για καλύτερες μέρες. Γι' αυτό το λόγο, συνάδελφοι σας και συνάδελφοι, απευθύνουμε κάλεσμα ενίσχυσης στη μεγάλη αυτή απεργιακή μάχη που δίνουμε, και υλικά αλλά και με τη φυσική σας παρουσία. Ειδικά αύριο στις 1:30 έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου καλούμε σε συγκέντρωση όλα τα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες, τους φορείς του ταξικού λαϊκού κινήματος, στην τριμερή συνάντηση που θα γίνει με την εργοδοσία και το Υπουργείο Εργασίας. Συνεχίζουμε αταλάντευτα κάθε μέρα να τιμάμε τη Σωτηρία και όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους για τα συμφέροντα του λαού, μέχρι να σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όλοι, εσένα!